η πλευρά σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι. Δευτερευόντως, συζητήθηκε ο επιπλέον μηχανισμός πολιτικών μέτρων, καθώς επίσης μιλήσαμε και για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και τι θα πρέπει να γίνει από αυτού. Συνεπώς, ξεκινώντας με το ζήτημα των μέτρων και της προηγούμενης συμφωνίας που είχε επιτευχθεί σχετικά με την πολιτική μέτρων, θα ήθελα να πω ότι αυτό ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του πρώτου αυτού προγράμματος και της αξιολόγησής του. Η αξιολόγηση αφορά επίσης και τη στρατηγική του EMPL, καθώς επίσης και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Και βεβαίως στην καρδιά αυτού του ζητήματος είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού ζητήματος και του φορολογικού και επιπλέον τέτοιων μέτρων που τύχον θα ληφθούν. Βεβαίως, λαμβάνω υπόψη την απόφαση που ελήφθη εχθές το βράδυ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα οποία μας βοήθησαν να αξιολογήσουμε εάν όλα είναι στα πλαίσια της προηγούμενης ληφθήσας συμφωνίας, καθώς ταυτοχρόνως να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον μηχανισμό των επιπλέον μέτρων, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται να νομοθετηθεί εκ προημίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα τεθούν στην πρακτική εφαρμογή τους συγκεκριμένοι στόχοι και στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν καταφέρει να πληρώσει τον στόχο του πλεονάσματος του 3,5%, αυτός ο μηχανισμός θα τεθεί αυτομάτως εν ενεργεία. Συζητήσαμε επίσης μέτρα αναφορικά με τις δαπάνες, τα οποία θα μπορέσουν σε ύστερο χρόνο να αντικατασταθούν από διαρθρωτικά μέσα, έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να βρίσκεται στην σωστή βάση, στα πλαίσια βεβαίως αυτών των διαρθρωτικών τυχών μέτρων που θα μπορέσουν ενδεχομένως να εφαρμοστούν αργότερα. Άρα λοιπόν, αυτό που κάναμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον μηχανισμό προληπτικών μέτρων, λάβαμε υπόψη την τελευταία πρόταση της ελληνικής πλευράς, η οποία και τέθη επιτάπητος σήμερα, με σκοπό να υπάρχει η προοπτική διαρθρωτικών μέτρων που έχουν να κάνουν με τα έσοδα, για παράδειγμα, τα οποία θα μπορέσουν να πραγματοθούν σε δεύτερο χρόνο. Άρα λοιπόν πρόκειται περί μιας τροποποίησης επί της ελληνικής προτάσεως. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, θέλω να πω ότι αυτό αφορά την πρώτη διαδικασία αξιολόγησης που ετέθη στα συμπεράσματα μας σήμερα, όπου βεβαίως θα υπάρχει από τον Ιούνιο του 2016 και μετά μια συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 αναφορικά με τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το χρέος, υπήρχε μια πρώτη σειρά συζητήσεων που σκοπό είχε αυτή τη φορά να συζητήσει την αναγκαιότητα, την χρονική στιγμή, τις συνθήκες μιας περίπτωσης ελάφρυνσης χρέους και σχετικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Βεβαίως, όποια τέτοια μέτρα θα τεθούν υπό συζήτηση και ενδεχομένως υπό εφαρμογή, εάν και εφόσον η Ελλάδα συνεχίσει να πληρεί τις προϋποθέσεις και τα μέτρα που έχει ήδη αποφασίσει και ψηφίσει. Επίσης, θεσμοθετήσαμε μια σειρά κατευθυντηρίων γραμμών, τα οποία θα μας βοηθήσουν να μπορέσει η ίδια Ελλάδα ευκολότερα να έχει πρόσβαση στις αγορές, να μπορέσει ευκολότερα να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της και κυρίως να δώσουμε κίνητρα σε χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα προσαρμογής, να εξυπηρετήσουν ζητήματα που θα τους βοηθήσουν να οδηγούν σε μια αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό που θα κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες, και βεβαίως αυτό θα γίνει στα πλαίσια των ειδικών τεχνικών ομάδων, να θέσουμε συγκεκριμένα όρια βάσει των οποίων θα μπορέσουμε να έχουμε μια ανάλυση περί της σταθερότητας Ελλάδος και βεβαίως να παραμείνει σε βιώσιμη διαδικασία ανάπτυξης η άνοδος ελληνικής οικονομίας. Είχαμε μιλήσει, όπως θυμάστε προηγουμένως, για τη σχέση του ΑΕΠ με το χρέος. Αυτή τη στιγμή θα κοιτάμε ετησίως το βάρος του χρέους και την εξυπηρέτηση του χρέους και βεβαίως αυτό
θα πρέπει να γίνει μέσω μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας που εμείς θα αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένες παραμέτρους καθώς και αντίστοιχους συντελεστές. Τώρα, στα πλαίσια της σημερινής συζήτησης, θέλω να πω ότι συζητήσαμε επίσης το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε μακροπρόθεσμο, μέσο πρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο χρόνο. Έτσι ώστε μέσω αυτής της σταδιακής διαδικασίας θα μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες. Θεωρώ λοιπόν ότι το ζήτημα του χρέους θα μπορέσει να συζητηθεί αργότερα και βεβαίως μέσω της εισφοράς ελληνικής πλευράς της ζήτηση στο μέλλον. Η βελτιστοποίηση λοιπόν της διαχείρισης του χρέους είναι κλειδί για την επιτυχία των συζητήσεων. Θα ήθελα να πω ότι συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να συζητηθούν, όπως έγινε και κατά το παρελθόν. Συγκεκριμένα μέτρα, ξαναλέω, τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε μέχρι το πέρας και την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή μέχρι το 2018, να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένες πτυχές του ζητήματος ήδη λυμένες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το τι θα μπορούσε να θεσμοθετεί μέχρι το τέλος του προγράμματος το 2018, δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν στην ελάφρυνση του βάρους του χρέους. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι σε μάκρο πρόθεσμο χρονοδιάγραμμα, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και με βάση την πλήρωση των στόχων του πλεονάσματος, στο τέλος του προγράμματος θα δούμε εάν τυχόν υπάρχουν επιπλέον μέτρα που να θεσμοθετούν αναφορικά με το χρέος. Άρα λοιπόν, στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα δούμε τι ενδεχομένως μπορεί επιπλέον να απαιτείται, ποια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε στις επόμενες δεκαετίες πλέον η Ελλάδα να παραμείνει εντός των στόχων για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη σταθερότητα της, βεβαίως. Ξαναλέω, αυτά στο τέλος του προγράμματος, δηλαδή μιλάω για το 2018. Θα ήθελα να πω ότι εμείς λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την προσέγγιση σε τρία χρονικά σημεία, μακροπρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη συμφωνία της επίλυσης που αναφορά και το χρέος θα μπορέσει στα πλαίσια του επόμενου Eurogroup να συζητηθεί και να καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία, έχοντας βεβαίως και τις αντίστοιχες ασφαλείς περί της χρηματοδότησης από τους εταίρους και βεβαίως το Delta Nitaf. Κλείνοντας, σε ό,τι είχε κάνει με τα συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα προς επίλυση. Πρώτον, έχει να κάνει η διαδικασία ολοκλήρωσης του βραχυπρόθεσμου πακέτου μέτρων και να δούμε ότι όλα έχουν γίνει ως έχει συμφωνηθεί, ακολουθώντας βεβαίως συγκεκριμένες διαδικασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εκταμείευση των χρημάτων και των πόσων προς την Ελλάδα. Άρα λοιπόν οι τεχνικές συζητήσεις και τα τεχνικά μέτρα στα τρία χρονικά αυτά σημεία, μακροπρόθεσμα, βράχυπρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα, θα μπορέσουν να συζητηθούν. Άρα λοιπόν στις 24 Μαΐου, όπου θα είναι η τακτική συνάντηση του Eurogroup, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για άλλη μια φορά εκτενώς όλα αυτά τα ζητήματα. Ο λόγος των ποιε. Κοιτάξτε, όπως είπα κατά την είσοδό μου σήμερα, η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Σήμερα, μέσω της θεωρώ πολύ σημαντικής και επικοδομητικής συζήτησης που έγινε μια πολύ σημαντική πρόοδος προς μια συμφωνία. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης, σας μην το ξεχνάμε. Γιορτάζουμε τη διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ για άλλη μια φορά να γιορτάσουμε και να δείξουμε ότι σήμερα οι Ευρωπαίοι παραμένουν αλληλέγγυοι και στα πλαίσια μιας καλής βούλησης μπορούν να συνεχίσουν. Ο Ρομπέρ Σουμάν είχε πει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να πραγματοποιηθεί μέσω συγκεκριμένων βημάτων. Αργών αλλά σταθερών. Θεωρώ λοιπόν και εγώ ότι η ίδια αρχή πρέπει να θεσμοθετηθεί και να ακολουθεί αναφορικά με το ελληνικό πρόγραμμα. Κάνουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά υπήρχαν οι νόμοι οι οποίοι υιοθετήθηκαν χτες το βράδυ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αναφορικά με το συνταξιοδοτικό. Και βεβαίως, αν δεν ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια ενός πολύ συγκεκριμένου προγράμματος προϋπολογισμού, μέσω του οποίου μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ποσοστό της τάξης του 2% του ΑΕΠ.
Θέλω να πω επιπλέον ότι μιλάμε για ένα συνολικό πακέτο μέτρων πολύ σημαντικό που συμπεριλαμβάνει και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εσόδων, ένας μηχανισμός δηλαδή ο οποίος θα διαχειρίζεται ζητήματα που έχουν να κάνουν με μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ταυτοχρόνως υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το ζήτημα των επενδύσεων στην Ελλάδα και βεβαίως των ιδιωτικοποιήσεων. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή τη διαδικασία που έγινε σήμερα. Είναι ένα πακέτο μέτρων πολύ σημαντικό, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να γίνει πιο ανταγωνιστική, να μπορέσει ταυτοχρόνως να οδηγήσει μια διαδικασία ανάπτυξης και να μπορέσει να προσελκύσει για άλλη μια φορά επενδυτές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι βάσει των τελευταίων προβλέψεων δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα θα φτάσει σε θετικό πρόσημο από το δεύτερο ήμισυ του συγκεκριμένου έτους και θα μπορέσει να φτάσει έως το ποσοστό 2,7% υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει αυτό το πολύ συγκεκριμένο πακέτο μέτρων με ευλάβεια. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν κάποιες άλλες διαδικασίες ψηφοφορίας από την πλευρά του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει στον δρόμο που έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο συμφωνίας, ένας μηχανισμός ο οποίος είναι πολύ σημαντικός όσον αφορά τα ενδυνάμει επιπλέον προοδευτικά μέτρα που θα ληφθούν. Όπως είπε και ο Γερούν, νομίζω προχωρήσαμε πολύ σήμερα, κάναμε συγκεκριμένα βήματα προς τα εμπρός. Τα κριτήρια τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί από την συνάντησή μας στο Άμστερνταμ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Αναμένουμε να ψηφιστούν συγκεκριμένες αποφάσεις και η Επιτροπή θεωρεί σε αυτό το σημείο ότι αυτά τα μέτρα είναι σημαντικά, ενδυνάμει να εφαρμοστούν κάποια προληπτικά σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί. Όμως είναι πολύ χρήσιμο ο συγκεκριμένος μηχανισμός προληπτικών μέτρων να υπάρχει και να υφίσταται, καθώς διασφαλίζει όλες τις πλευρές αναφορικά με την αξιοπιστία των ελληνικών υποχρεώσεων και της εφαρμογής αυτών και τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις της. Θα ήθελα να πω λοιπόν, συνεχίζοντας, ότι αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα και για τον ESM, αλλά βεβαίως και για την Ευρώπη, ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αποτελεί ένα σημαντικότατο σημείο της συμφωνίας που υπογράψαμε και συμφωνήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Χαιρετίζουμε λοιπόν τον δημιουργικό και θετικό διάλογο που έλαβε χώρα σήμερα και θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω πλήρως τις σκέψεις του Προέδρου, τόσο σε βράχη πρόθεσμο, μάκρο πρόθεσμο και μέσω πρόθεσμο επίπεδο, καθώς όλα αυτά τα μέτρα θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε ακόμα καλύτερα το ελληνικό ζήτημα. Συνεχίζοντας, νομίζω ότι η τεχνική βοήθεια μέσω των αντίστοιχων συζητήσεων θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές να μπορέσουν να συνεργαστούν συγκεκριμένες επόμενες μέρες για να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το θετικό κλίμα που υπήρχε σήμερα, έτσι ώστε στην επόμενη συνάντησή μας στις 24 Μαΐου, που θα είναι η τακτική συνάντηση της Ευρωομάδας, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συζητήσεις. Κλάους, ο λόγος σε εσένας. Καλησπέρα. Θεωρώ ότι κάναμε πολύ καλή πρόοδο σήμερα. Και θεωρώ ότι μαζί με την τεχνική συζήτηση και τα αντίστοιχα εργαστήρια που θα λάβουν χώρα τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε εκείνο το σημαντικότατο σημείο όπου οι ηγέτες όλοι μαζί θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην ουσιαστική εκταμίευση των χρημάτων του μηχανισμού στήριξης. Όμως θα ήθελα να πω ότι η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένη και βεβαίως πολύ δύσκολη. Επιπλέον, όπως εξήγησε και ο Πρόεδρος, η Ευρωομάδα σήμερα ξεκίνησε τις πρώτες συζητήσεις αναφορικά με μέτρα που θα συντείνουν στην περαιτέρω ελάφρυνση και μείωση αντίστοιχη του χρέους. Λαμβάνω υπόψη και τι κάναμε κατά το παρελθόν. Το 2012, όπως θα θυμάστε, οι ιδιώτες πιστωτές κατ' εξαίρεση προχώρησαν σε μια ελάφρυνση του χρέους προς την Ελλάδα. Πάνω από 60% των απαιτήσεών τους είχαν διαγραφεί. Και ταυτοχρόνως, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ελάφρυνση χρέους επετεύχθη και μέσω μιας μεγαλύτερης οριμότητας αποπληρωμής των
δανείων. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά που έγιναν το 2012 για την Ελλάδα, γιατί σήμανε πολύ απλά ότι η χώρα αυτή, η Ελλάδα, από το 2012 και έπειτα και έως και σήμερα βεβαίως, καταφέρνει να εξοικονομεί σημαντικότατα ποσά στον προϋπολογισμό της χώρας για την εξυπηρέτηση του χρέους. Οι αιτήσεις λοιπόν εξοικονομίες αυτές φτάνουν το ποσό των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ και νομίζω ότι αυτό αντιστοίχω συμβάλλει και στην περαιτέρω βελτίωση της εικόνας του ΑΕΠ της χώρας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους φορολογουμένους, και αυτό βεβαίως είναι σημαντικό και πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους φορολογουμένους, για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσέγγιση μέσω των τριών αυτών βημάτων, δηλαδή μάκρο πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και βράχη πρόθεσμα, για να δούμε τυχόν επιπλέον μέτρα που ενδεχομένως είναι απαραίτητα σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι ήδη συμφωνίες που έχουν συμφωνηθεί. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια ταυτοχρόνως η Ελλάδα να μπορέσει να οδηγηθεί σε μια βιώσιμη διαδικασία διαχείρισης του χρέους και θεωρώ ότι μέσω των ενδυνάμει επιπλέον μέτρων αυτό να γίνει δυνατό. Ευχαριστώ. Send a letter. About the long-term sustainability. Σε ό,τι να κάνει με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, υπάρχει μια επιστολή που έχει αποσταλεί. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, εάν λοιπόν αυτή τη προσέγγιση των δύο βημάτων, στην οποία αναφερθήκατε, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και σε περίπτωση συμμόρφωσης, θα δούμε αν τα πράγματα θα αλλάξουν. Να ρωτήσω αυτό, αλλάζει τις συνθήκες, τους κανόνες του παιχνιδιού, θα ικανοποιήσει αυτό το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ? Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς να πω κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό βεβαίως σχετίζεται με τα αποτελέσματα που θα έχουμε κατά την τακτική συνέλευση της 24ης Μαΐου της Ευρωομάδας. Άρα λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτά τα τρία συγκεκριμένα ζητήματα για να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Τι μπορεί να γίνει σε βράχη πρόθεσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αλλάξουμε επί της ουσίας το πρόγραμμα και την διαχείριση του χρέους. Ξέρετε ότι το ελληνικό χρέος έχει διαφορετικές διαδικασίες ωριμότητας, διαφορετικά ποσοστά όσον αφορά τα επιτόκια. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε το ακριβές αμάλγαμα αυτού του χρέους. Δευτερευόντως θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει κατά το τέλος του προγράμματος. Μιλάω δηλαδή πάλι για το 2018. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια μέτρα λοιπόν εν δυνάμει θα χρειαστούν τότε. Τώρα, κοιτώντας προς τα εμπρός, νομίζω ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε στο τέλος προγράμματος μέσω συγκεκριμένων μέτρων, όπως άλλωστε προσχεθήκαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Αυτό όμως θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και βεβαίως να δούμε τι θα γίνει σε μάκρο πρόθεσμο. Και θα μου επιτρέψετε να πω, είναι μάκρο πρόθεσμο. Έτσι, μιλάμε για πολλά χρόνια μετά, αν θυμάμαι καλά τουλάχιστον. Άρα λοιπόν μιλάμε για δεκαετίες μετά, μιλάμε για το τι θα γίνει το 2022 και το 2032. Σε 20 χρόνια από τώρα λοιπόν είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, για το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ θα πω ότι υποστηρίζεται αυτή είναι μια πολύ καλή προσέγγιση, δηλαδή να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τα μέτρα που απαιτούνται για την Ελλάδα στα τρία αυτά χρονικά σημεία, μέσο πρόθεσμα, μάκρο πρόθεσμα και βράχη πρόθεσμα, και αυτό δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τους υπουργούς ή το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Επιτρέψτε μου να πω ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ έχει πρόβλημα με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και δεν μπορώ, αν θέλετε, να δω αυτή τη διαφορά. Είπατε ότι επαναξιολογήσατε την κατάσταση και ότι είναι μια μακρά υπόσχεση που ξεκίνησε πίσω στο 2012. Πιστεύετε ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ επιθυμεί κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά την μακροπρόθεσμη προσέγγιση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και σε ό,τι αφορά όλους εμάς θέλει να ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να συμφωνήσουμε, εάν συμφωνήσουμε βεβαίως, στις 24 Μαΐου. Στα τρία αυτά χρονικά σημεία, ξαναλέω, μακροπρόθεσμα, βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα. Ναι, βεβαίως, στο μακροπρόθεσμο κομμάτι πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, αναμφιβόλως. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η τεχνική συζήτηση θα γίνει μέσω των ειδικών και των ειδημόνων που έχουμε για τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά θεωρώ σήμερα στην Ευρωομάδα ουσιαστικά ξεκινήσαμε τον διάλογο, είδαμε τις διάφορες προοπτικές, είδαμε τα πιθανά ενδεχόμενα και ουσιαστικά δώσαμε στις τεχνικές ομάδες τις πολιτικές κατευθύνσεις για να μπορέσουν να εργαστούν τις επόμενες ημέρες.
Από την Wall Street Journal, δύο ερωτήσεις. Μιλήσατε λοιπόν για αυτά τα τρία είδη μέτρων. Πότε ακριβώς θα συμφωνηθούν αυτά και πότε θα εφαρμοστούν και πώς οι πιστωτές θα μπορέσουν να τα αποδεχθούν, ποιοι είναι οι κανόνες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις δηλαδή για την εφαρμογή αυτών των μέτρων που θα γίνουν σε μάκρο πρόθεσμο, βράχη πρόθεσμο και μέσο πρόθεσμο. Και επιπλέον, σε ό,τι να κάνει με τον μηχανισμό των επιπλέον προληπτικών μέτρων, τι ακριβώς αλλάξατε σήμερα που θα μπορέσει να οδηγήσει δηλαδή σε συγκεκριμένες διαδικασίες έτσι ώστε να έχετε και τη σύμφωνη γνώμη του Δέλτα Νιτάφ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του Δέλτα Νιτάφ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μηχανισμό των επιπλέον προληπτικών μέτρων, υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν και κάποια αντίστοιχα νομικά προσκόμματα. Μιλάμε λοιπόν για κάποιες προσθήκες, μία εκ των οποίων είναι ότι αποδεχθήκαμε ότι εάν σε περίπτωση που ad hoc ο μηχανισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα που αφορούν τις δαπάνες. Ήταν ένα πρώτο σημαντικό σημείο για τους ανθρώπους που ήταν στην αίθουσα. Δηλαδή μιλάμε για μέτρα που αφορούν την περικοπή των δαπανών σε όλες τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα. Ορισμένοι από εμάς είπαν επίσης ότι από πλευράς οικονομίας θα ήταν πιο σοφό να υπάρχει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα που δεν αφορά μόνο τις δαπάνες, που αφορά και τα έσοδα. Άρα λοιπόν θα δούμε στους επόμενους κύκλους του προϋπολογισμού μέτρα που θα μπορέσουν να αντικατασταθούν με μέτρα για παράδειγμα εσόδων. Και αυτό ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα στιβαρό πρόγραμμα μέτρων. Τρίτον, θα ήθελα να πω ότι συμφωνήσαμε ότι μαζί με τους θεσμούς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ελληνική κυβέρνηση. Άλλως, θα ήταν τολμώ να πω λυπηρό και δυστυχές στην Ελλάδα να θέσει νέα μέτρα, νέους μηχανισμούς και μετά οι θεσμοί να πούνε: α, κοιτάξτε, αυτό δεν μας καλύπτει, πρέπει να το ξαναδείτε. Όχι. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία εκ του προημίου. Έτσι ώστε να έχουν ικανοποιηθεί και οι δύο πλευρές, δηλαδή τόσο η Ελλάδα όσο βεβαίως και οι θεσμοί. Ξεκινάμε λοιπόν πάντοτε από τη βάση της ελληνικής προτάσεως που ούτως ή άλλως δεσμεύει νομικά και την χώρα. Τώρα, σε ό,τι έκανα με το πρώτο ερώτημά σας, θέλω να πω ότι υπάρχει μία διαφορά με τα τρία αυτά χρονικά σημεία. Θα πρέπει να δούμε πώς αρχικά μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την συνολική δομή που αφορά το ελληνικό πρόγραμμα. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να πω ακριβώς τι θα επιφέρει ως αποτέλεσμα, αλλά θέλουμε να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε τις πιθανότητες και τα ενδεχόμενα. Δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις εκ προημίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και έχουν θεσμοθετηθεί αναφορικά με την Ελλάδα και ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τώρα, σε μέσο πρόθεσμο αφορά μέτρα που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε μια εξομάλυνση αναφορικά με την ελάφρυνση του χρέους στο μέλλον, όπως άλλωστε συζητήθηκε και κατά την συμφωνία του προηγούμενου καλοκαιριού. Και θα τεθούν σε εφαρμογή κατά το τέλος του προγράμματος, δηλαδή τέλος του 2018 ή αρχές του 2019. Οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο είναι βεβαίως να έχει πλήρως εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Δεν θέτουμε νέους όρους, δεν θέτουμε νέες συνθήκες. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Και βεβαίως αυτό αφορά και τα δημοσιονομικά ζητήματα και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Τώρα, σε βράχη πρόθεσμο επίπεδο, μην ξεχνάμε το σημαντικό ζήτημα του πλεονάσματος. Θυμάστε ότι κατά τη συμφωνία του καλοκαιριού μιλήσαμε για 3,5% σε μέσο πρόθεσμο επίπεδο, όμως σήμερα μιλάμε για μάκρο πρόθεσμο. Ξαναλέω, μιλάω για 22 χρόνια μετά από σήμερα. Άρα, ποιο θα είναι το πλεόνασμα που εν της πράγμασης μπορούμε να περιμένουμε από την ελληνική πλευρά την επόμενη δεκαετία. Και σε άμεση σύνδεση με αυτό πρέπει να είναι και η διαδικασία μέσω της οποίας θα υπάρχει μια βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και βεβαίως θα πρέπει να δούμε όλες οι πλευρές τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην περιόνιμη βιωσιμότητα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ωραία, πολύ όμορφα, ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τον κύριο Ντάσιμπλουμ. Εφόσον σήμερα μιλάμε για πολιτικές κλειδίες γραμμές προς τις τεχνικές ομάδες και την ανάλυση που έγινε στην Ευρωομάδα, αυτό σημαίνει ότι εάν λοιπόν
ο Eurogroup εβδομάδα θεωρήσει ότι υπάρχει ζήτημα ελάχιστο χρέου, θα προβεί σε μια τέτοια απόφαση. Και επειδή μιλήσατε και διαχείριση του χρέου σε βράχη πρόθεσμο επίπεδο, μπορείτε να μας δώσετε ένα-δύο παραδείγματα? Κοιτάξτε, αυτό που κάθε φορά παθαίνω, ξεχνάω το πρώτο κομμάτι του ερωτήματος. Αν είναι απαραίτητο. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με ό,τι έχουμε πει, υπάρχει ήδη μια συγκεκριμένη συμφωνία. Στην Ευρωομάδα έχει υπάρθει κατά το παρελθόν που αφορά την Ελλάδα για την ανάλυση που πρέπει να υπάρξει για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Όμως, θα έλεγα ότι σε κάποιο σημείο θα πρέπει να συζητήσουμε ξανά το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους. Όχι σε ετήσια βάση, βεβαίως. Ξαναλέω, είναι η αίσθησή μου ότι θα πρέπει να συζητηθεί σίγουρα το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους. Πότε θα πρέπει να γίνει, υπό ποιες συνθήκες, υπό ποιους όρους. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα συζητηθεί, ξαναλέω, στην επόμενη συνάντηση εβδομάδα, στην τακτική συνάντηση της 24 Μαΐου. Τώρα, κοιτάξτε, σε ό,τι με κάνει με το βράχη πρόθεσμο κομμάτι των μέτρων και το ερώτημα που θέσατε, υπάρχουν δύο συγκεκριμένες προοπτικές και δύο συγκεκριμένα σημεία. Θα ήθελα να πω ότι το πρώτο σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι το επιτόκιο των δανείων εξαρτώνται από τη διαδικασία του ESM και του FSM, από βράχη πρόθεσμο σε μάκρο πρόθεσμο, και αυτό μπορεί να αλλάξει και μπορεί να διαφοροποιηθεί. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να δούμε αναφορικά με τα επίπεδα των επιτοκίων είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε σε περίπτωση που θα υπάρξει ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε συνάρτηση με τις μελλοντικές προβλέψεις. Άρα για να δώσω λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα που είναι εφικτό, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δούμε επίσης άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εκταμιεύσεις από δικής μας πλευράς προς την Ελλάδα συγκεκριμένων χρημάτων, να δούμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί από πλευράς Ελλάδος για την αποπληρωμή αυτών των ποσών και των υποχρεώσεων της Ελλάδας. Άρα λοιπόν θα δούμε το ζήτημα της μέσης ωριμότητας των χρεών και βεβαίως να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μία συνεπής διαδικασία εξυπηρέτησης των χρεών από πλευράς της Ελλάδος. Ένα παράδειγμα που μπορούσα να δώσω είναι ότι γνωρίζουμε ότι ορισμένοι πιστωτές χρεώνουν με υψηλότερα επιτόκια. Άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι μήπως θα μπορούσαμε να τους εξοφλήσουμε νωρίτερα, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ελληνικές αρχές να έχουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας. Υπάρχουν όμως δύο κόκκινες γραμμές, τις οποίες θα ήθελα να συμπληρώσω. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα κουρέματος, και δεύτερον για το βράχη πρόθεσμο κομμάτι, θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές σημαντικές αλλαγές σε αυτά που έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν ήδη συμφωνηθεί. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πακέτο που αφορά μέχρι το 2018, που αφορά τη διαχείριση του χρέους, και αυτά θα πρέπει να συμφωνηθούν και να τηρηθούν κατά γράμμα. Ναι, ο κύριος στο κέντρο της αιθούσης. Από το Ιταλικό ραδιόφωνο, είστε έτοιμοι να συνεχίσετε αυτό το πρόγραμμα χωρίς να υπάρξει το Δέλτα Νιτάφ, καθώς νομίζω ορισμένοι υπουργοί ανέφεραν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, για την Ευρωομάδα θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συζητείται ως πιθανότητα, γιατί πολύ απλά χρειαζόμαστε να έχουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωομάδας να είναι στην ίδια ρότα. Άρα λοιπόν το Δέλτα Νιτάφ αποτελεί για μας κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος. Κοιτάξτε, το ερώτημά μου έχει να κάνει με το ακολουθό. Διαβάζω την επιστολή της κυρίας Λαγκάρντ προηγούμενης εβδομάδας. Δεν υπήρχε αυτή η διάκριση μεταξύ μακροπρόθεσμων, μέσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέτρων στα οποία αναφερθήκατε. Σίγουρα υπήρχε μια αναφορά περί του στόχου του πλεονάσματος, που ούτως ή άλλως συζητείται και ακούγεται αναφορικά με το βάρος του ελληνικού χρέους και τους στόχους που έχουν τεθεί αναφορικά με την αποπληρωμή και την βιωσιμότητα αυτού. Μπορείτε λίγο περισσότερο να μας εξηγήσετε πώς καταφέρατε να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν? Και κύριε Ρέγκλινγκ, από εσάς θα ήθελα να ακούσω, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ποιες είναι οι εναλλακτικές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και πώς μπορούν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, μέσο πρόθεσμο ή και μακροπρόθεσμο
να επιληθεί αυτό το ζήτημα της διαφοροποίησης των επιτοκίων. Κοιτάξτε, επιτρέψτε να κάνω ορισμένα σχόλια αναφορικά με την επιστολή της κυρίας Lagarde, η οποία απεστάλλει σε εμάς. Όπως γνωρίζετε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πιο συντηρητικό ή, αν θέλετε, είναι λίγο πιο αρνητικό αναφορικά με το ελληνικό πακέτο, το οποίο βεβαίως, να υπενθυμίσω ότι συμφωνήθηκε μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά το παρελθόν. Άρα το Δέλτα Νιτάφ είναι πιο συντηρητικό με το ποια θα είναι τα ουσιαστικά αποτελέσματα, ποιος θα είναι ο θετικός αντίκτυπος του πακέτου μέτρων που αφορά την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω ότι αυτό που συζητήσαμε και μας αφορά σήμερα είναι ο μηχανισμός των επιπλέον προληπτικών μέτρων. Επίσης στην επιστολή της κυρίας Lagarde νομίζω πως σαφέστατα εξέφρασε την ανησυχία της αναφορά με το μέσο πρόθεσμο σύστημα των μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να συγκεκριμένα να επικεντρωθούμε στη διαδικασία μέτρων που θα ληφθούν για τη μείωση των δαπανών και να δούμε ταυτοχρόνως ποια ενδεχομένως μέτρα θα πρέπει να τεθούν και για την αύξηση των εσόδων της Ελλάδος. Και άρα λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αναλογία, το αμάλγαμα μεταξύ αυτών των μέτρων. Αυτή είναι λοιπόν η βελτίωση, η οποία καταφέραμε σήμερα μέσω της συζήτησης στην Ευρωομάδα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το χρέος, ναι, έχετε δίκιο, η κυρία Lagarde στην επιστολή της δεν διευκρίνησε και δεν αποσαφήνισε αυτούς τους τρεις χρονικούς ορίζοντες. Αν το Δέλτα Νιτάφ είναι χαρούμενο με αυτή την προσέγγιση. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω θα το δούμε στο τέλος, αλλά σε κάθε περίπτωση το Δέλτα Νιτάφ ζήτησε ότι είναι μια πολύ στιβαρή προσέγγιση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε εκ προημίου ποιο θα το αποτέλεσμά του. Κάποιοι είναι πιο θετικοί, κάποιοι λιγότερο. Νομίζω όμως ότι το Δέλτα Νιτάφ θεωρεί ότι κατά το τέλος του προγράμματος θα πρέπει να ληφθούν κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε ίσως τότε την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Άρα να δούμε, μας αφορά όλους και το Δέλτα και εμάς, τι θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος. Δηλαδή μιλάω για το τέλος του 18 και αρχές του 19. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει, είναι λίγο άβολο να μιλάω για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν αυτό δεν είναι παρόν. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα που αφορά στον κύριο Λέγκριν, λοιπόν, απαντώ και λέω ότι είδαμε τις τεχνικές διαδικασίες και ποιες είναι οι προοπτικές που έχουμε στα χέρια μας και ποια μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν συζητήθηκε στην πλήρη ανάπτυξη το ζήτημα αυτό σήμερα, όμως έχουμε μια διαδικασία που είναι εν εξέλιξη και ουσιαστικά είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα δούμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω διαχείριση του ελληνικού χρέους, είτε μιλάμε περί οριμότητας, είτε μιλάμε περί ελάφρυνσης, είτε μιλάμε περί του επιτοκίου. Άρα λοιπόν είδαμε τι κάναμε το 2012, θα βασιστούμε σε αυτό και αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως μια βάση για την περαιτέρω συζήτηση για την διαδικασία διαχείρισης του ελληνικού χρέους. Καθώς, σας μην ξεχνάμε, μιλάμε για έναν χρονικό ορίζοντα, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος. Όπως ακούστηκε προηγουμένως, μιλήσαμε για 2022 και 2032. Άρα, λοιπόν, δεδομένων αυτών των χρονικών οριζόντων, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει ακόμα να συζητηθούν. Έχουν γίνει κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις από εμάς. Βεβαίως, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την σημερινή κατάσταση του ελληνικού χρέους και τη δυνητική βιωσιμότητά του. Βέβαια, επειδή μιλάμε για ίσως και 40 χρόνια μετά από σήμερα, θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε περαιτέρω τις προοπτικές. Κοιτάξτε, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το τι κάναμε από το 2012 και έπειτα, ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν καλείται να πληρώσει το μεγαλύτερο βάρος των επιτοκίων των δανείων του μηχανισμού στήριξης, κάτι το οποίο ουσιαστικά δίνει ένα μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας στην χώρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι είναι μια διαδικασία που βεβαίως, ναι μεν αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί την Ελλάδα, αλλά βεβαίως παραμένει στις υποχρεώσεις της χώρας.
λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως την κόκκινη γραμμή που υπόθηκε προηγουμένως περί μη κουρέματος του ελληνικού χρέους. Απαιτείται κάποια συμφωνία συνολικά για το πακέτο και αν για παράδειγμα αυτό θα επηρεάσει την εκταμείευση πόσο προς την Ελλάδα. Όχι, κοιτάξτε, αυτό θεωρώ ότι δεν απαραίτητο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όχι πολιτικά, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μαζί με εμάς στο ίδιο καράβι, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι είχε συμφωνηθεί και θα συμφωνηθεί στις 24 Μαΐου. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο στοιχείο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη ζήτηση και στην οποία ζήτηση βεβαίως συσφέρει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, σε ό,τι θα κάνει με τα μέτρα που αφορούν τυχόν επιπλέον διαδικασίες, τα λεγόμενα λοιπόν επιπλέον προοπτικά μέτρα, αυτά, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα συζητηθεί παραλλήλως έως και την σημαντικότατη ημερομηνία της 24ης Μαΐου, χωρίς αυτό επισήμως ή νομικώς να σχετίζεται με τις υπόλοιπες διαδικασίες. Άρα λοιπόν προχωράμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένα μόνο τελευταίο ερώτημα από τους Irish Times. Κύριε Dyson Bloom, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ένα από τα συγκεκριμένα προσκόμματα ενδεχομένως σημερινής συζήτησης είχε να κάνει με τα επιπλέον προληπτικά μέτρα και το μηχανισμό. Ξέρουμε ότι αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει και βεβαίως ξέρουμε ότι αυτό θα πρέπει εκ προημίου να θεσμοθετηθεί από την Ελλάδα. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί από ελληνικής πλευράς? Πώς η Ευρωομάδα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια διαδικασία? Και μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι η πρώτη αξιολόγηση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Κοιτάξτε, νομίζω ήταν μια πολύ ευφυής ιδέα να μπορέσουμε να δούμε τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν αναφορικά με τις προβλέψεις μεταξύ Δέλτα Νιτάφ και της Ευρωομάδας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έλα να τα βρούμε στη μέση ή να πούμε ότι το Δέλτα Νιτάφ έχει λάθος ή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάθος. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι θα συμβεί σε κάθε πιθανό σενάριο. Και γι' αυτό το λόγο θέσαμε αυτόν τον μηχανισμό των λεγόμενων επιπλέον προληπτικών μέτρων. Η απειλή περί μη υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πρέπει να υιοθετήσουν εκ προημίου συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία μέτρα μπορεί μετά να τα αποσύρουν σε περίπτωση που αυτά δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν. Αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί να λειτουργήσει, που καταλαβαίνετε, ούτε πολιτικά, ούτε κοινοβουλευτικά για την Ελλάδα. Και αυτό φυσικά το αποδεχτήκαμε. Άρα λοιπόν δεν τους επιβάλλουμε να λάβουν εκ του προημίου συγκεκριμένα μέτρα, αλλά τους ζητάμε να ψηφίσουν και να θεσμοθετήσουν ουσιαστικά τον μηχανισμό για κάτι τέτοιο. Τώρα, ποιος θα κάνει τι, πότε θα κάνει τι, ουσιαστικά αυτό θα γίνει μέσω του μηχανισμού. Και αν χρειάζονται μέτρα, αυτά θα ζητηθούν τότε. Άρα λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Ξεχάσαμε λοιπόν την παλαιότερη προσέγγιση, ακολουθήσαμε την ελληνική με συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στις 24 Μαΐου στην τακτική συνέλευση της Ευρωομάδος. Ευχαριστούμε πολύ.